γεύσεις του κόσμου. Ταξιδεύουμε! Γεια σου! Μουά! Τι κάνεις! Τι είναι αυτά τα ωραία που θα μας κάνεις σήμερα? Θα έφτιαξα ένα διαφορετικό ριζόγαλο. Τι ριζόγαλο, καλέ? Κυψέλι που έχει μέσα και popcorn. Τι εννοείς? Τι εννοείς σήμερα? Εγώ βλέπω εδώ πέρα popcorn. Αυτό είναι το ριζόγαλο? Ναι. Χρωματιστά popcorn. Ναι. Πώς θα τα κάνεις? Αυτά μπορούμε να πάρουμε έτοιμα και με σοκολάτα και με καραμέλα. Απλά εγώ θα φτιάξω αυτήν την κυψέλι μαζί με τα popcorn που θα συνοδεύσει το ριζόγαλο μας. Υπέροχα, πάμε να δούμε τελικά μας. Για να δούμε τι θα μας κάνει σήμερα ο Θεόδωρος μας. Λοιπόν, για το honeycomb έχουμε 440 γραμμάρια ζάχαρη, 160 ml maple syrup, 80 ml νερό, ένα κουταλάκι της σούπας μαγειρική σόδα, 200 γραμμάρια popcorn. Για το ριζόγαλο, ένα φλιτζάνι ρύζι γλασέ, ένα λίτρο γάλα καρύδας, μισό φλιτζάνι ζάχαρη, κανέλα, ένα κουταλάκι του γλυκού βανίγια, ένα κουταλάκι της σούπας ροδόνερο και ναι. Μάλιστα. Και φράουλα. Τα είπαμε αυτά, έτσι? Ναι, λοιπόν. Μηχανίκομ και φράουλα. Τέλεια. Πάμε να ξεκινήσουμε. Για να δούμε τι έχεις φτιάξει εδώ πέρα, Θεοδωρέ μου. Εδώ έχω βάλει τη ζάχαρη μαζί με το maple syrup, το νερό. Και θέλουμε ένα θερμόμετρο, απλά για να φτάσουμε τη ζάχαρη μας σε μια θερμοκρασία στους 150 βαθμούς. Είσαι καλά. Ναι. Εντάξει. Είσαι πολύ ήσυχος. Ήσυχος. Ναι. Δεν έχει μουσική. Θα βάλουμε. Τι έκανε? Ψωμάκι. Ψωμάκι του, ναι, μπράβο. Για πες το ψωμάκι σου, το κάνεις μόνο σου. Ναι, το ψωμάκι, το μπαμπάν. Ναι. Αυτό ψήνει στο ατμό. Ναι, το φτιάχνουμε κάθε μέρα. Στον ατμό. Ναι, ψήνει στον ατμό και γιώνει σωστό. Θεόδωρε μου, θέλω το επόμενο να είναι ψωμάκι. Θέλει. Ναι. Με τι να φτιάξω? Η επόμενη συνταγή είναι το ψωμάκι. Εντάξει, τέλεια. Μόνο το ψωμάκι. Ναι, ψωμάκι, ναι. Φτιάξουμε ψωμί. Να το φτιάξουμε. Ωραία. Λοιπόν, για το ριζόγαλο να πω ότι έχω βάλει όλα τα υλικά που γράφουμε για το ριζόγαλο μας και απλά τα έβρασα για 20 με 25 λεπτάκια. Μάλιστα. Και το έβαλα σε ένα μπολ μέχρι να παγώσει για να σφίξει. Ωραία. Εδώ θέλουμε να δείχνουμε Fahrenheit, αλλά θέλουμε 150 βαθμούς Κελσίου. Ναι. Μόλις φτάσουμε εκεί θα μπει η μαγειρική σόδα. 150 βαθμούς Κελσίου. Ναι. Εκεί πέρα έδειξε περισσότερους. Ναι, εδώ είναι, βγάζει σε Fahrenheit. Α, εντάξει, το... ωραία. Νόμιζα, είναι βαθμό και εξή. Βάλουμε στον πάτο τα popcorn μας. Κοιτάξτε τι ωραία. Αυτά τα βρίσκουμε έτοιμα, είπες. Ναι. Άμα θέλουμε να τα φτιάξουμε μόνοι μας, πώς τα χρωματίζουμε? Φτιάξαμε μια φορά τα μάτια. Δεν το θυμάμαι όμως τη συνταγή. Φτιάξαμε με άσπρη σοκολάτα εμείς και φυστικό βούτυρο. Μπράβο. Μπορούμε να γιώσουμε σοκολάτα όμως και μαύρη και... Μάλιστα. Και μπαίνει η μαγειρική σόδα. Μόλις τη βάλουμε θα το φύγουμε από τη φωτιά, γιατί θα δώσει αέρα μέσα να αρχίσει να φουσκώνει η μαγειρική σόδα. Τούτο που θέλουμε. Θα φουσκώσει ακόμα λίγο. Τέλεια. Και θα μπει μέσα στα popcorn μας. Πω πω πω, τι ωραία πράγματα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτές τις συνταγές, ειδικά για όταν έχεις παιδιά στο σπίτι, νομίζω ότι τρελαθούν. Ναι, θα το λατρέψω, ναι. Τέτοιο. Αυτό θα το αφήσουμε να κρυώσει και θα κάτσει από μόνο του και θα σφίξει. Εκεί, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Θα αφήσουμε... Σωματίου, δεν ξέρω ναι, ναι, άλλο. Θα πάρει περίπου 15 με 20 λεπτά για να μπορούμε μετά να το σπάσουμε σε κομμάτια όπως είναι αυτό. Ωραία, τέλεια. Εντάξει, και θα έρθουμε τώρα να παίξουμε από πάνω από το ριζόγαλο μας. Το ριζόγαλο το έφτιαξες εσύ, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Μου χλαμάσω. Και εντάξει, να σε δώσουμε, έχω λίγα αποξηραμένα εγώ. Τι ωραίο πιάτο. Και λίγο δυόσμο. Θέλω να επαναλάβεις λίγο τη διαδικασία που έχεις κάνει. Λοιπόν, για αυτό που είναι η κυψέλη μας, έχω βάλει τη ζάχαρη, το maple syrup και το νερό και το φτάσαμε σε 150 βαθμούς Κελσίου. Ωραία. Μόλις φτάσει σε εκείνους τους βαθμούς, μπαίνει μέσα μια κουταλιά της σούπας μαγειρική σόδα. Το αφαιρώ από τη φωτιά, φουσκώνει και το ρίχνω πάνω από τα popcorn. Πολύ τα αφήνω να κρυώσει. Πάρα πολύ ωραία. Και το αφήνω να κρυώσει, μετά το σπάζω και το βάζω πάνω από το ριζόγαλο. Ναι, το ριζόγαλο μου έχω βάλει όλα τα υλικά που αναφέρω στην συνταγή του ριζόγαλου και το άφησα να ζεσταθεί για 20 με 25 λεπτά μέχρι να ψηθεί το ρύζι μου. Πάρα πολύ ωραία. Και έχεις βάλει από πάνω τη γαρνιτούρα σου, το έχεις φτιάξει, το έχεις στολίσει. Ναι. Με γαρίφαλο, τι είναι αυτό?
Είδα, αυτό είναι ο δυο μα και από ξηρα... όχι, το άλλο. Από ξηραμένο. Είναι αποξηραμένα μπέρις, ναι, και λουλουδάκια ανθή. Που τρώγονται όλα. Όλα τρώγονται. Όλα τρώγονται. Δεν μπαίνει τίποτε στο πιάτο να μην τρώγεται. Βέβαια, θα μα κάνει το ψωμάκι. Ναι, να το κάνουμε γιατί άρεσε πολύ να την Νικόλα. Δεν μπορεί να του χαλάσει χαρτίρι. Ναι, αφού ακόμη το ονειρεύεται ο Νικόλα. Άμα λέει ο Νικόλα κάτι τέτοιο, σήμερα δεν πρέπει να είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Θεόδωρε μου. Να είσαι καλά και θα τα πούμε.